Μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι υπόδουλοι Έλληνε ζούσαν δύσκολα, καθώ αντιμετώπιζαν πολλέ διακρίσει, ιδιαίτερα του πρώτου αιώνε τη Τουρκοκρατία. Πολλέ από αυτέ είχαν σχέση με τη φορολογία. Πρώτη ερώτηση. Ποιοι ήταν οι φαναριώτε? Μετά την τουρκική κατάκτηση, οι περισσότερε από τι επιφανεί βυζαντινέ οικογένειε που επέζησαν, μετανάστευσαν κυρίω σε λατινοκρατούμενε περιοχέ ή στη Δυτική Ευρώπη. Όσε από αυτέ παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη, συγχωνεύτηκαν με Έλληνε που ήρθαν στην πόλη από την Καραμανία, τον Πόντο ή τα νησιά του Αιγαίου και πλούτησαν ω βιοτέχνε ή έμποροι. Σχηματίστηκε, έτσι, γύρω από το Πατριαρχείο μια νέα άρχουσα τάξη, οι φαναριώτε, που από τον 17ο αιώνα ανέπτυξε σημαντικό εθνικό ρόλο σε τομεί όπω η εκπαίδευση. Δεύτερη ερώτηση. Ποιε ήταν οι συνθήκε ζωή των χριστιανών υπηκόων τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αν και θεωρητικά οι Οθωμανοί Σουλτάνοι παραχωρούσαν κάποιε ελευθερίε στου απίστου, υπηκόου του, στην καθημερινή ζωή οι περιορισμοί ήταν πολλοί, ιδιαίτερα του πρώτου αιώνε τη Τουρκοκρατία. Οι χριστιανοί υποχρεώνονταν να κατοικούν σε φτωχικέ συνοικίε των πόλεων και υπηρετούσαν στο στρατό μόνο σε βοηθητικέ υπηρεσίε, ω ναύτε ή οδηγοί. Απαγορεύονταν επίση οι Ιτανίε. Αλλά και οι σοβαρέ δικαστικέ υποθέσει που αφορούσαν χριστιανού, εξετάζονταν στα μουσουλμανικά ιεροδικεία και όχι στα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Τρίτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για του φόρου. Οι σημαντικότερε διακρίσει όμω αφορούσαν την κατανομή των φόρων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ενδιαφερόταν εξαιρετικά για την ίσπραξή του, καθώ τα έσοδα από τη φορολογία στήριζε κατά μεγάλο μέρο τη συντήρησή τη. Οι χριστιανοί επιβαρύνονταν οικονομικά πολύ περισσότερο από του μουσουλμάνους, πληρώνοντα πολλού τακτικού φόρου, όπω τον κεφαλικό φόρο, τον φόρο εστίας για τις κατοικίε τους, φόρο για τη χρήση της γης, έγκυος, αλλά και για την αγροτική παραγωγή, δεκάτη. Εκτός από τους τακτικούς, υπήρχαν και έκτακτοι φόροι, καθώς και αγκαρίες. Οι διακρίσει σε βάρο των χριστιανών ήταν πιο έντονε σε απομακρυσμένε περιοχέ. Οι τοπικοί διοικητέ, εκμεταλλευόμενοι το γεγονό ότι η κεντρική εξουσία δεν μπορούσε εύκολα να του ελέγξει, δεν δίσταζαν να του κακομεταχειρίζονται, ιδίω σε περίοδου ταραχών αλλά και για την ενίσχυση του προσωπικού του ταμείου. Τέταρτη ερώτηση. Ποια μέτρα πήραν οι Οθωμανοί εναντίον των χριστιανών του πρώτου αιώνε τη κατάκτηση του Βυζαντίου. Τα πιο σκληρά όμω μέτρα που αντιμετώπισαν οι χριστιανοί, ιδιαίτερα του πρώτου αιώνε τη κατάκτηση, ήταν οι σφαγέ και οι αιγμαλωσίε, οι εξισλαμισμοί, το πεδομάζωμα καθώ και η εγκατάσταση τουρκικών και άλλων φύλων σε έφορα εδάφη, με συνέπεια την αναγκαστική μετακίνηση ελληνικών πληθυσμών στο εξωτερικό ή σε απομονωμένα και ορεινά μέρη στο εσωτερικό. Περισσότεροι υπόδουλοι κατήχαν εκτάσει γη σε άγονε περιοχέ ή σε νησιά. Αντίθετα, τα πιο έφορα κτήματα ανήκαν στο Σουλτάνο και του Οθωμανού. Ώρα να παίξουμε το κουί της ενότητας.